Είναι και Πέμπτη σήμερα, γι' αυτό θα πάμε να καλημερίσουμε το Ευάκι μας απευθείας, για να μην νιώθω πολύ μόνη. Καλημέρα, μορφέρα! Καλώς την καλημέρα, χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά, χρόνια πολλά σε όλους όσους μας παρακολουθούν εν ώψη των Άγιων αυτών ημερών. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε που σε βλέπουμε, που σε ακούμε και να πούμε ότι είναι η τελευταία μας εκπομπή πριν από τα Χριστούγεννα, αλλά όχι η τελευταία εκπομπή του χρόνου, γιατί θα τα πούμε και την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι. Ναι, θα κάνουμε για την ανασκόπηση της χρονιάς και θα πούμε για τον χρόνο που πέρασε, τα σημαντικά, τα σήμαντα και όσα θα περάσουν πια στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, έχουμε και την κλήρωση, Ευάκη μου, εμείς σήμερα. Για να το φέρω και αυτό εδώ πιο κοντά. Θα κάνουμε κλήρωση ζωντανά. Είμαστε παραδοσιακοί τύποι εμείς, βλέπεις. Ζωντανά. Δεν είπα κάτι από αυτό. Ζωντανά παραδοσιακά. Πέντε νικητές έχουμε. Προς το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε και την κλήρωσή μας. Για πες μου τα νέα σου. Κορίτσι μου, είσαι καλά? Πέρασε αυτό το κρύο που είχε στην Ελλάδα? Έχουμε μία περίοδο λίγο βροχών που έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά όπως λένε και οι μετεωρολόγοι, μάλλον τα Χριστούγεννα θα τα κάνουμε σε κάποιες περιοχές λίγο χιονισμένα. Ναι, αλλά κάτι έχω ακούσει όμως ότι τις επόμενες μέρες από αύριο θα είναι πιο ψηλή θερμοκρασία, δηλαδή θα φτάσει 18-19 στο κέντρο. Παραμονή Χριστουγέννων προς Δευτέρα, ίσως εκεί να έχουμε λίγο κρυαδάκι, έτσι για να πιο χουχουλιάρει κατά Χριστουγεννά μας. Ναι, σωστά. Λοιπόν, για πες, τι θα μας να πεις πω σήμερα, τι έχουμε? Λοιπόν, να σας πω ότι έχει γίνει ένα θέμα τις τελευταίες ώρες αναφορικά με τη Ροζ Σινέα. Mm-hmm. Ένα έργο τέχνης το οποίο εκτέθηκε στο Γενικό Προσκήνιο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και δημιούργησε πάρα πολλές αντιδράσεις εσωτερικά αλλά και διαδικτυακά, γιατί πλέον στην Ελλάδα ελπίζω να μου συζητούμε για ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός. Και μεγάλη κρίση έχουν και τα social media και οι χρήστες του Twitter που κάθονται και σχολιάζουν τι συμβαίνει και πώς. Βλέπουμε λοιπόν τώρα στις οθόνες μας τη Ροζ Σινέα. Μάλιστα. Εξήγησε μας λίγο για τον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει το συμβολισμό αυτής της Ροζ Σινέας. Θα σου πω λοιπόν ότι καταρχήν βλέπουμε την καλλιτέχνηδα, την Γεωργία Λαλέ, το κορίτσι το οποίο ζει στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, είναι καλλιτέχνης. Αρκετές φορές με τα έργα της έχει προσπαθήσει να πει την άποψή της και να διαμαρτυρηθεί για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και στη χώρα. Και αυτή τη φορά το έργο της, αυτή η Ροζ Σινέα, ήταν ο τρόπος της να εκφραστεί και να πει ότι πρόκειται για ένα έργο τέχνης αφιερωμένο στις γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί κακοποίηση, θάνατο και οτιδήποτε άλλο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, και είχε, το είχε εκθέσει στον προάβλιο χώρο του Γενικού Προξενείου. Η μία φωτογραφία είναι από την ημέρα των εγγενείων στις 15 Δεκέμβρη και η άλλη φωτογραφία είναι από εχθές, όπου τελικά το έργο αποσύρθηκε. Μάλιστα. Αποσύρθηκε μετά από έντονες αντιδράσεις του κόμματος Νίκη στην Βουλή και με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεώργου Πετρίδη, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί στον χώρο που είναι το ελληνικό κράτος, στην Αμερική, να υπάρχει αυτού του είδους ο συμβολισμός. Θα πρέπει τα σύμβολα να παραμένουν σύμβολα. Καταλαβαίνεις ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει προδοτήσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Mm-hmm. Mm-hmm. Και πολλές φυσικά αντιδράσεις. Ναι. Να σου πω ότι το συγκεκριμένο θέμα και τη συγκεκριμένη σημαία την είχα αναρτήσει και εγώ στο Instagram, story. Φετά. Στο story. Και είχα μηνύματα αντίδρασης από κάποιους, που δεν τους γνωρίζω βεβαίως, που μου έλεγαν ότι η σημαία μας είναι μία, είναι η γαλανόλευκη και δεν πρέπει να μαυρώνεται. Και δεν είναι αυτά τα χρώματα της σημαίας μας, αυτά τα χρώματα που έχουμε πολεμήσει, που έχουν πολεμήσει οι παππούδες μας, οι προγονείς μας. Και ξέρεις, μου φαίνεται κάπως εξωφρενικό όλο αυτό. Γιατί είναι καθαρά συμβολικό.
Δεν είπαμε σε καμία περίπτωση, ούτε οι καλλιτέχνες συγκεκριμένοι, ούτε εμείς που θεωρητικά στηρίζουμε την πράξη αυτή και την τέχνη της έκφρασης. Ακριβώς. Δεν αντικαθιστάται κάτι. Η σημαία είναι η γαλανόλευκη και την τιμάμε ως Έλληνες. Εννοείται. Απλά θέλει να δώσει κάποια μηνύματα με αυτό το πράγμα. Κάποια μηνύματα που πρέπει να επικοινωνηθούν, δηλαδή δεν γίνεται. Και πρέπει να γίνεται επί καθημερινής βάσεως αυτό. Να πούμε ότι η αφορμή τη δημιουργία τη αυτή, αυτή η δολοφονία που μας έχει ταράξει όλους στην Ελλάδα, και συζητώ για την Καρολάιν που πέθανε, δολοφονήθηκε στο κρεβάτι, αγκαλιά με το μωρό της, τον ίδιο στο σύζυγο. Αυτό ήταν το πυροδότησε αυτή τη σκέψη στην καλλιτέχνηδα. Γι' αυτό και ζήτησε από γυναίκες που έχουν υποστεί βία μέσα στα σπίτια τους να τις αποστείλουν τα σεντόνια τα οποία χρησιμοποιούν σε καθημερινή χρήση, γιατί το έργο της είναι συμβολικό στη λογική ότι ενώ κάθε γυναίκα θα πρέπει στον χώρο της και στο σπίτι της να νιώθει ασφάλεια, υπάρχουν γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται και δεν έχουν ακόμα και στο γιο του στο πρεβάτι, θα δείτε τα σεντόνια που ξαπλώνουν κάθε βράδυ, το δικαίωμα να είναι ήρεμες και ήσυχες. Αυτό είναι το σκεπτικό της καλλιτέχνηδας. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για σύμβολο και για το γεγονός ότι το προξενείο εστίασε στο χώρο, για να είμαστε και πιο έτσι ακριβείς. Έτσι. Το Υπουργείο Εξωτερικών εστίασε στο γεγονός ότι ο χώρος του ελληνικού πραξενείου, οπουδήποτε στον κόσμο, είναι ο χώρος του ελληνικού κράτους και δεν θα πρέπει εκεί να παραποιούνται τα σύμβολα και τα εμβλήματα της χώρας. Αν οπουδήποτε αλλού ήταν το συγκεκριμένο έξεμα, δεν θα υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό τώρα λίγο έχει και μια βαρύτητα. Αναφορικά με το γεγονός γνωρίζουμε όλοι ότι οπουδήποτε και αν είμαστε στον κόσμο, αν χτύπα ξύλο μας συμβεί οτιδήποτε, στο προξενείο της χώρας μας θα πρέπει να απευθυνθούμε. Ναι. Έτσι. Γιατί ενέχει θέση κράτους στο κράτος στο οποίο είμαστε. Οπότε η λογική της κυβέρνησης ήταν ακριβώς αυτή. Ότι δεν έπρεπε να εκτίθεται το έργο στο συγκεκριμένο σημείο. Να σου πω και για την ιστορία, ελπίδα, ότι σαν αύριο, 22 Δεκεμβρίου του 1978, καθιερώθηκε η επίσημη μπλε σημαία στη χώρα μας. Ναι. Το επίσημο σύμβολο, λοιπόν, καθότι άταξε από το 1821 και μετά πέρασε πολλά η σημαία και καθιερώθηκε το 1978 στο χρώμα αυτό το κιανόλευκο του ουρανού και της θάλασσας με τις 9 ρίγες. Οπότε είναι πολύ σημαντικό. Και ίσως γι' αυτό έχουν κάποιοι ιδιαίτερα αντιδράσει με το θέμα της ελληνικής σημαίας, γιατί σαν αύριο κλείνουν και 44 χρόνια από την επίσημη καθιέρωσή της. Και κοίταξε, και εγώ τιμώ και νιώθω υπερήφανη για την σημαία αυτή, την ελληνική, τη γαλανόλευκη, αλλά αυτό είναι καθαρά συμβολικό και θα μπορούσε, μπορώ να καταλάβω τη λογική της κυβέρνησης, δεν είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες δεν είναι με αυτή τη λογική που προχωρούν, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω, και αυτοί που στέλνουν τα μηνύματα και κάνουν επίθεση σχετικά με το θέμα. Απλά θα μπορούσε να γίνει κάτι ενδιάμεσο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να αναρτηθεί η σημαία αυτή για κάποιο χρονικό διάστημα με επεξήγηση δίπλα, με επεξήγηση και στα αγγλικά, για να καταλαβαίνει όποιος μπαίνει μέσα ότι αυτό είναι. Ναι, και τους κάνει εντύπωση κιόλας. Ενόχλησε περισσότερο το χρώμα, γιατί πολλοί αντέδρασαν ως προς το χρώμα ροζ-κόκκινο και έγραψαν ότι η σημαία αλλάζει χρώμα μόνο επειδή θα βαφτεί από το αίμα των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους για εκείνη. Νομίζω εκεί ήταν αυτό που πυροδότησε τις περισσότερες αντιδράσεις σε αυτήν την ερμηνεία. Αλλά την ίδια ώρα θα πρέπει να πούμε, ελπίζω, ότι το 2023 οι σημαίες ξένων χωρών, όπως είναι της Αμερικής, είναι best seller, έτσι. Η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών είναι brand σε μπλουζάκια, παπούτσια, ρούχα, αυτοκίνητα. Αντίστοιχα της Μεγάλης Βρετανίας είναι σε οικιακές συσκευές. Δηλαδή, δεν το λέω αυτό για να εξισώσω κάτι, όχι, προσθέτω, απλά το λέω ότι υπάρχουν σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται καθαρά για εμπορικούς λόγους και υπάρχουν και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται καθαρά για αυτόν τον ρόλο που έχουν, να είναι σύμβολα και για να είναι επιβλητικά, γιατί ακριβώς ορίζουν και σημαίνουν κάτι. Ακριβώς. Και για να μπορέσουν έτσι να κάνουν δώρο και εντύπωση, μπας και συνειδητοποιήσουν ορισμένα πράγματα ο κόσμος, τι γίνεται και πόσες γυναίκες χάνονται
και πόσες γυναικοκτονίες γίνονται. Λοιπόν, Ευάκη μου, και πάμε στο επόμενο μας θέμα. Το επόμενο μας θέμα μας εντυπωσίασε, έχω να σου πω, γιατί δεν το περιμέναμε. Ειδικότερα με τη χθεσινή είδηση αυτή, η οποία δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι η χώρα μας θα πάει εξαιρετικά πολύ καλά, όπως φαίνεται, γιατί το Economist, το πολύ έγκυρο οικονομικό αυτό περιοδικό, μας ανακοίνωσε πρώτους. Είπε ότι είμαστε στην πρώτη θέση, έχουμε αποσπάσει αυτή την διάκριση. Είμαστε η χώρα της χρονιάς για το 2023, λοιπόν, μεταξύ άλλων 35. Τι εννοείς, σε τι είμαστε πρώτοι, βάζω και την Κύπρο μέσα, ναι. Όχι, η Ελλάδα. Είμαστε, ναι, λοιπόν. Είμαστε, ναι, είμαστε. Το σκεπτικό του Economist είναι ότι μετά από χρόνια μιας επίπονης οικονομικής διαδικασίας στη χώρα μας και αναδιάρθρωσης, βρεθήκαμε, λέει, στην κορυφή της κατάτασης για το γεγονός ότι έχουμε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση η οποία επανεξελέγει, μια εξωτερική πολιτική η οποία είναι υπέρ της Αμερικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιφυλακτική απέναντι στη Ρωσία, ότι έχουμε ξεφύγει από τα πρόθυρα της κατάρρευσης, ότι υπάρχουν μεταρρυθμίσεις. Και το γεγονός. Να τα ακούω αυτό, δεν το περίμενα ποτέ. Κάτσε, έχω κι άλλο να σου πω. Για την Ελλάδα. Λοιπόν, ούτως ώστε βάσει της οικονομικής κατάστασης και της εθνικής πορείας της χώρας, ξεχωρίζουμε ανάμεσα 35 χώρες. Και αυτό έγινε, ελπίδα μου, χθες το βράδυ, που όλοι οι Έλληνες περίμεναν πώς και πώς να μπουν στους λογαριασμούς τους τα market pass. Το βοήθημα το οικονομικό που παίρνουν κάποιοι και στις περιοχές της Θεσσαλίας που έχουν πληγεί από τις κακοκαιρίες, αλλά και από αυτούς που ανήκουν στα κατώτατα οικονομικά στρώματα και παίρνουν τα βοηθήματα. Γιατί τώρα ενώ Χριστουγέννων, ξέρεις, παίρνουν τα βοηθήματα. Βέβαια, βέβαια. Ναι, και απ' την άλλη εδώ, Economist μιλάει για Ελλάδα, η οποία πάει πάρα πολύ καλά στην οικονομία της. Είναι σημαντικό γιατί, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη κάνει πολύ σημαντικά βήματα αναφορικά με την εξωτερική της πολιτική και είναι ένας εταίρος στην Ευρώπη, όπως είναι υπολογίσιμος. Και πραγματικά βλέπουμε ότι πραγματιούνται πολύ μεγάλες συμφωνίες και η χώρα μας είναι αυτή, έτσι, που αποτελεί δύναμη. Ωστόσο, τώρα το είμαστε κορυφή για το 2023, κάπου λίγο κάτι με την ελληνική πραγματικότητα δεν πολύ συνάδει, αλλά εντάξει, ευχαριστούμε για τη διάκριση. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι μια πολύ σημαντική διάκριση για τη χώρα μας η συγκεκριμένη, γιατί αναγνωρίζει τις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Να είναι καλά λοιπόν που έδωσαν τη διάκριση και ελπίζουμε και ισανότερα στην Ελλάδα μας, έτσι. Και ισανότερα, ναι. Αχ, ναι, είναι μόνο καλύτερα όσα έχω την μπροστά μας, λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Να σου πω και για άλλη μια διάκριση τώρα. Για πες. Τη Ελλάδα. Αυτή η ελπίδα μου ούτε εγώ την περίμενα. Τι. Πραγματικά δεν την περίμενα. Η Αθήνα είναι μέσα στις καλύτερες 10 αγορές του κόσμου. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό δεν το πίστευε κανένα. Αγορές εννοείς από καταστήματα για τους καταναλωτές, ας πούμε, για τα. Ναι, στις 10 δημοφιλέστερες χριστουγεννιάτικες αγορές στον κόσμο, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις ενδιαφέροντος, βρίσκεται και η χώρα μας. Είναι, λέει, μία έρευνα η οποία εξετάζει τα κριτήρια αναζήτησης, την γνωστή πλατφόρμα αναζήτησης, για να βρει ποιες αγορές έχουν σημειώσει μεγαλύτερη αύξηση στις αναζητήσεις. Εμείς, μάλιστα, είμαστε στην θέση νούμερο 10, καθότι η Αθήνα προσφέρει σε επισκέπτες παζάρια και αγορές όλες τις εποχές του χρόνου. Σωστό, σωστό. Και έχω να σου πω και πιο προσιτές τιμές. Διότι γενικότερα στην Ευρώπη, σαν ας πούμε τώρα θα μου πείτε για τη Βιέννη, που έχει πολύ ωραία χριστουγεννιάτικη αγορά, ας πούμε, λέω τώρα, που είναι πάρα πολύ ωραία στην Ευρώπη. Ναι. Η Γερμανία. Η Γερμανία, μπράβο. Είναι πανάκριβες όμως αυτές οι χώρες. Το ξέρω ακριβώς. Τις περιοχές αυτές, ελπίδα μου, ούτε καφέ δεν μπορείς να πάρεις, γιατί ξεπερνάει τα 10 και τα 12 ευρώ. Βέβαια. Οπότε. Το νεράκι, το μπουκαλάκι καλά είναι 4 ευρώ. Δεν διψάς, όταν είσαι εξωτερικό δεν διψάς. Δεν διψάς. Τι ξέρω από βρέφη. Θα πάρεις μαζί σου μπουκαλάκι νερό. Πάρεις μαζί το, πώς το λένε, το παγουρίνο σου. Το παγουρίνο και η οικονομία. Και όπου βρίσκει το. Μία-μία γουλίτσα, μία-μία στο εξωτερικό, δεν πίνουμε περισσότερο. Έτσι ακριβώς, ναι, γιατί άμα είναι έτσι όλα τα χρήματα τα εξοδεύεις με νερό. Ναι. Αφού είναι πανάκριβο, όντως, γι' αυτό μπορώ να καταλάβω τη λογική αυτού, ότι η Αθήνα μας είναι στις 10 πιο δημοφιλείς. Ναι, και έχει λογική, γιατί θα σου πω και τις υπόλοιπες. Είναι το Σιάτλ, στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον,
το Βελιγράδι στη Σερβία, το Ταλίν στην Εστονία, το Γκτάνσκ στην Πολωνία, η Λουβλιάνα στη Σλοβακία, το Άρλινγκτον στο Τέξας, ξανά στην Αμερική, Αμβέρσα, Τόκιο, Μάλαγα και Αθήνα. Μάλιστα. Δηλαδή, πόλεις που δεν είναι πολύ συνηθισμένες για αγορές, αλλά τελικά η ευρωπαϊκή παράδοση δείχνει ότι ο κόσμος εκεί ψωνίζει καλύτερα. Σαφώς, σαφώς. Και αυτό μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν. Δεν το ήξερες για την Αθήνα μας αυτό? Όχι, βέβαια, δεν το ήξερα. Τώρα, αν μας επισκεφτείς, θα έχεις και ένα λόγο παραπάνω να κάνεις φόμια. Θα πρέπει να θυμίσεις την έρευνα. Θα έχω στο μυαλό μου την έρευνα, ναι. Εντάξει, έτσι, πάντα το λέω, είναι πολύ προσιτή η Αθήνα. Εντάξει, από εμάς, να σου πω κάτι, από την Κύπρο μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αεροπορικά εισιτήρια. Τα αεροπορικά εισιτήρια είναι πανάκριβα για να πας στην Ελλάδα, που είναι εδώ δίπλα, έτσι, είναι εδώ δίπλα. Αλλά ως προορισμός είναι πολύ καλές οι τιμές, τόσο για διαμονή, όσο και για να κάνεις τα οποιαδήποτε ψώνια σου. Καμία σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι. Επειδή έρχομαι σε επαφή με κόσμο ξένο, τουρίστες από άλλες χώρες, δεν μπορείς να φανταστείς πόσα πράγματα μπορεί να ψωνίζουν και από την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχω ακούσει μέχρι και για παπλώματα, μέχρι και για συντόνια, μέχρι για πράγματα που δεν μπορείς να διανοηθείς ότι κάποιος θα τα αγόραζε από τη χώρα μας για να τα πάει στην χώρα διαμονής του. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Μπορεί εμείς στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι κάποια πράγματα, ειδικότερα τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουν ανέβει σε τιμές, αλλά σε κάποιες άλλες υπηρεσίες, κάποια άλλα είδη είναι αυτά που προτιμώνται για αγορά από τους τουρίστες. Αυτό θέλουμε, δεν πειράζει, να γίνονται αγορές. Κάτι είναι και αυτό. Μπορεί εμείς δεν μπορούμε να τα πάρουμε όλα. Ας υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πάρουν και να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις ανοιχτές. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ευάκη μου. Πού θα κάνεις Χριστούγεννα? Πού θα κάνω Χριστούγεννα? Μαζί σου? Θα δούμε αν θα κάνεις μαζί μου. Θα είναι και αυτό πολύ. Αυτό είναι αυτό που περιμένουμε, το δώρο. Να κάνουμε μαζί Χριστούγεννα. Να σου πω κάτι, δηλαδή, ό,τι και να κάνω, θα είναι σίγουρα με αγαπημένα οικεία μου πρόσωπα, γιατί αυτό έχουν οι γιορτές, να έρθεις κοντά με την οικογένεια, με τους φίλους, με αυτούς που νιώθεις εσύ όμορφα. Και είναι γύρω σου όλο το κλίμα αυτό της αγάπης. Αυτό ακριβώς, αγαπημένα πρόσωπα, όλοι μαζί αγκαλιά, γεροί, αγαπημένοι, με χαμόγελο. Βέβαια, δεν ήθελα να πω αυτό, γιατί δεν μπορώ να σε αφήσω χωρίς Στέφανο Κασελάκη για τα Χριστούγεννα, να μην σου πω πού θα κάνει Χριστούγεννα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο top of the town για το τέλος της χρονιάς αυτή. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, πού θα πάει? Θα πάει Αμερική, ε? Ναι, φυσικά θα πάει Αμερική. Θα πάει συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο έπαυλη, θα πω. Ναι, συγκεκριμένη έπαυλη, να περάσει τις γιορτές μαζί με τον σύζυγό του Τάιλερ. Πού είναι αυτή η έπαυλη, καλέ? Είναι στο Τέξας. Ναι, ποιο είναι? Α, είναι του αδελφού του Στέφανο Κασελάκη. Α, είναι του αδελφού του. Α, είναι ιδιόκτητη. Mm. Νόμιζα την ανοικίαση, ναι, ας πούμε, για τις γιορτές. Αγοράστηκε μέσα στο 2023. Το κόστος της είναι 3,3 εκατομμύρια δολάρια. Και έχει μια συνολική έκταση 870 τετραγωνικών μέτρων, 5 υπνοδωμάτια, 6 μπάνια και 3 βεσέ. Κουζίνα δεν μας λέει, φαντάζομαι θα έχει κάτι. Ένα μικρό σπίτι στο λιβάδι. Έτσι πως το βλέπω. Να σου πω, Εύη μου, τι επαγγέλλεται ο αδελφός? Αυτό δεν έχει ακόμα. Α, δεν έχει γνωστοποιηθεί. Δεν το γνωρίζω, αλλά πιστεύω. Επιχειρηματίας, είναι επιχειρηματική οικογένεια. Α, επιχειρηματίας, ναι. Στέφανο Κασελάκη, οπότε φαντάζομαι είναι επιχειρηματίας και εκείνος. Γιατί ο σύζυγός είναι νοσηλευτής. Οπότε δεν νομίζω ότι βγαίνει τα χρήματα μέσα σε μια χρονιά. Όχι, βέβαια. Άρα θα πάρει το Τάιλερ, το σύντροφό του, και θα πάνε να κάνουν τα Χριστούγεννα μαζί με την οικογένεια ενθουσιαστικά, με τον αδελφό του, που θα φιλοξενηθεί σε αυτό το σπιτάκι που έχουμε δει. Ακριβώς, το φτωχό αυτό σπιτάκι που δεν ξέρω αν είναι κουζίνα, πού θα μαγειρέψουμε. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι. Πού θα μαγειρέψουμε. Το ρεπορτάζ δεν κάνει λόγο για κουζίνα, μόνο για βεσέ και για μπάνια. Που είναι έξι στο σύνολο. Ναι, πιστό. Δεν τα πορεία είχα κι εγώ. Κάτι θα βρούνε να φάνε, μην ανησυχείς, μη σε ανησυχείς. Πιστεύω, ναι. Πιστεύω πως ναι. Δεν πειράζει, εμείς τα σπίτια μας θα περάσουμε Χριστούγεννα. Ο καθένας όπου θέλει εκείνος να ορίσει τα Χριστούγεννά του, με τους ανθρώπους που είναι τα Χριστούγεννά του και οι γιορτές του. Αυτό θέλω να είναι το μήνυμα, αν με επιτρέπει. Με υγεία, αγάπη, φως, πολλά χαμόγελα. Και όλα είναι καλά, αν δεν είναι καλά θα γίνουν. Πίστη και πραγματικά
να χαμογελάμε, γιατί η ζωή είναι μικρή, η ζωή είναι ωραία και μας αξίζει να έχουμε όμορφες στιγμές. Έτσι ακριβώς τα είπες όλα, τόσο όμορφα, ακριβώς αυτά που πρέπει. Εύη μου, σου ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα, να περάσεις όμορφα, ό,τι και αν κάνεις, με αγάπη, πολύ αγάπη. Και θα τα πούμε εννοείται την ερχόμενη εβδομάδα για να πούμε και για τον νέο χρόνο. Φυσικά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, ελπίδα μου. Καλά Χριστούγεννα σε σένα, στους συνεργάτες σου, στα παιδιά όλα εκεί, στην οικογένειά σου, στους φίλους σου, σε όλους. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια ευλογημένα. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια σου. Φιλιά πολλά, καλημέρα.